Φίλοι μου, γεια σας. Η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με το Θήμιο» πληροφορήθηκε ότι εδώ στα Γενιτσά και συγκεκριμένα στο χωριό Πενταπλάτανος και στην περιοχή Πλατανάκια γίνεται ένα αντάμωμα, ένα ραντεβού από ανθρώπους με ξεχωριστές ευαισθησίες. Ανθρώπους που αγαπάν την υπασία, τα άλογα και έρχονται εδώ για να απολαύσουν μία όμορφη βόλτα στους πρόποδες του βουνού Πάικου. Τώρα, τι σύλλογος είναι αυτός ή αν είναι υπηκός όμιλος, δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ, για να μας μιλήσουν οι υπεύθυνοι τι ακριβώς γίνεται. Εξάλλου εμείς βάλαμε και το σήμα του Σερίφη για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το ρεπορτάζ. Βρήκαμε τελικά κάποιον υπεύθυνο εδώ από τον υπηκό όμιλο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι, ο Γιώργος ο Δήμτσης. Γιώργο, καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στα Γενιτσά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε καταρχήν. Να είστε καλά. Είμαστε ο υπηκός σύλλογος Γενιτσών. Έτσι, μπράβο. Πες μας για να κατατοπίσουμε τους τηλεθεατές τι ακριβώς γίνεται εδώ και πού οφείλεται αυτό το αντάμωμα. Οφείλεται στην αγάπη για το άλογο, πάνω απ' όλα.
Κάποιοι άνθρωποι που είναι από τη γύρω περιοχή και μάλιστα και από μακριά ακόμα, ξεκινάνε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όποτε τους πούμε, έρχονται εδώ στα Γεννητσά. Συναντιόμαστε μία φορά το χρόνο για τρεις μέρες. Είμαστε από την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή εδώ, κάνουμε βόλτες με τα άλογα. Κάνουμε παιχνίδια, περνάμε όμορφα γενικότερα στη φύση όλοι μαζί. Αυτό το αντάμωμα γίνεται μόνο εδώ στα Γεννητσά και από ό,τι βλέπω εδώ στο χωριό Πενταπλάτανο, στη θέση Πλατανάκια αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Γίνεται μόνο εδώ κάθε χρόνο ή σας καλούν και από άλλα μέρη της Ελλάδος? Μας καλούν και από άλλους συλλόγους. Είναι φίλοι οι οποίοι υπάρχουν ουσιαστικά στην Ελλάδα ολόκληρη και πηγαίνουμε και εμείς, έρχονται και αυτοί. Φέτος φιλοξενούμε γύρω στα 150 άλογα εδώ, οι οποίοι έχουν έρθει όλοι από έξω. Ξεκινάνε από Αθήνα και πάνω. Ξεκινάνε από Εύρο και εδώ. Ο πιο μακρινός φέτος ήταν από το Αντίριο. Ήρθε ο άνθρωπος χθες το βράδυ με 8 άλογα. Πώς, στο τρέιλορ τα φορτώνουν? Ένα φορτηγό όλοι μαζί. Ήρθαν παρέα λοιπόν αυτοί και για να ξημερώσουν εδώ, για να ξημερώσουν και να περάσουμε όμορφα όλο και όλο μία μέρα. Έτσι τους βόλεψε η δουλειά και ήρθανε για μία μέρα. Εγώ στο δρόμο που ερχόμουν χθες από Κατερίνη, έβλεπα κάποια τρέιλορ με άλογα. Δεν ήξερα που πάνε. Τελικά οι πληροφορίες μου ήταν ότι έχετε το αντάμωμα εδώ στα Γεννητσά. Αυτοί που είδατε ήταν εδώ. Αυτοί που είδατε ήταν από το Βόλο και από την Κατερίνη. Ο δρόμος εκείνος μόνο από εκεί έρχονται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο, πηγαίνουμε και εμείς κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το αντάμωμα εδώ ή μία χρονιά εδώ, την επόμενη χρονιά στο Ρίο Αντίριο ή στην Καβάλα ή Σιάτιστα, όπως βρήκαμε μερικούς που ήρθαν από εκεί? Εδώ και 4 χρόνια γίνεται εδώ, συνέχεια. Το κάνει ο Ιππικός Όμιλος Γεννητσών, το Πάικο, και γίνεται γιατί εδώ και 4 χρόνια φτιάχτηκε ο σύλλογός μας. Είναι ένας καινούριος σχετικά σύλλογος, ο οποίος επειδή είναι πολύ δραστήριος, έχει φτιάξει ένα πολύ καλό όνομα τα τελευταία χρόνια και μπορώ να πω ότι έχουμε τις περισσότερες συμμετοχές από όλους τους συλλόγους που κάνουν τέτοια ανταμώματα. Μου αρέσει αυτή η παρένθεση, το να έρθω εδώ να κάνω μια βόλτα, αλλά ήθελα να ρωτήσω, ο στόχος του συλλόγου σας? Ο στόχος του Συλλόγου είναι σιγά σιγά να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον πραγματικό Σύλλογο, ο οποίος είναι σε εγκαταστάσεις δικές μας, σε μια άλλη τοποθεσία από την άλλη μεριά των Γεννητσών. Σιγά σιγά όταν θα γίνει ο Ιππικός Όμιλος εκείνος, θα μεταφερθούμε εκεί και θα μπορούμε να μαθαίνουμε στα παιδιά υπασία, να μπορούν να περάσουν και στο αθλητικό τομέα, να μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλα όμορφα πράγματα εφόσον υπάρχει η βάση. Η νεολαία ενδιαφέρεται για αυτό το άθλημα, αγαπητέ Γιώργο? Το καλό που έχουμε εμείς είναι ότι πιο πολύ έχουμε νεολαία. Εμείς μπορώ να πω ότι είμαστε από τους μεγάλους. Ειδικά εδώ στα Γεννητσά τα παιδιά είναι από 15 χρονών που έχουμε μαζί μας μέχρι 25 και αυτοί είναι το λιγότερο 50. Έχουμε πολλά νέα άτομα. Και ακόμα είμαστε πολύ καινούργοι. Αν περάσει λίγο ο καιρός και μπορέσουμε να πιάσουμε τη δεκαετία και είμαστε έτσι καλά οργανωμένοι, πιστεύω ότι... Να τα και τα παιδάκια και τα κοριτσάκια με το άλογο. Λοιπόν... Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τραβήξουμε και πολύ νέο κόσμο στην παρέα μας. Γιατί ουσιαστικά είμαστε μια μεγάλη παρέα που περνάμε καλά. Πολύ καλό αυτό. Θα μου απαντήσεις και σε ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει φόβος για έναν που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα, με το άλογο? Γιατί είναι ένα τεράστιο ζώο, το οποίο, εντάξει, το μόνο που να σε χτυπήσει ή να σε πατήσει σίγουρα είναι δύσκολο. Ποια είναι η λογική του αλόγου απέναντι, η συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο? Υπάρχει αυτός ο φόβος? Πάντα υπάρχει φόβος για οτιδήποτε μπορείς να κάνεις. Το θέμα είναι ότι το άλογο δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει σε κάποια στιγμή να σε χτυπήσει. Όχι μόνο το ξένο, όχι μόνο το δικό σου, οποιοδήποτε άλογο. Και δίπλα σου να περνάει, τραβιέται για να μην σε χτυπήσει. Αληθεύει δηλαδή ότι δεν πάτησε ποτέ άλογο τον αναβάτη του ή γενικά άνθρωπο? Εάν ξαπλώσουμε 10 ανθρώπους κάτω, το άλογο θα περάσει, πίστεψέ με, ανάμεσά τους. Κι ας έχει 5 πατήματα, θα περάσει ανάμεσά τους.